Πάμε στο θέμα το οποίο ξεκίνησα να προλογίζω, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της στήριξης των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και μετά από πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Υποδομών Έργου του κυρίου Θοδωρή Βαδικόλια, η Δημοτική Αρχή Βυσσαλτίας δόρισε στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, ειδικές φόρμες προστασίας, τις οποίες και παραδόθηκαν σήμερα. Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας, ο κύριος Θανάσης Μασλαρινός, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε το θέμα αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν τη Δημοτική Αρχή, το Δήμο Βυσσαλτίας. Δήμαρχε, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα. Καλή δύναμη σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή υπομονή. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας για την δωρεά που κάνατε στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για φόρμες προστασίας στο προσωπικό. Κύριε Κώτα, είχαμε ένα αίτημα από το ΕΚΑΒ της Περιφερειακής Ενότητας Ερών για να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε. Με κάποια μεσολάβηση του Αντιδημάρχου, του κ. Βαδικόλια, βρέθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός από φόρμες προστασίας και έτσι σήμερα τις παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ. Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαδικόλια και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου και να τους συγχαρώ, διότι όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξεκίνησε η κρίση στεκόμαστε μέρα νύχτα στον πλευρό των συνανθρώπων μας και φυσικά να ευχαριστήσω και όλο το προσωπικό του Δήμου Βυσσαλτίας, του στενότερου και του ευρύτερου, των δομών δηλαδή, για την επαγρύπνηση που έχουν όλο αυτό το διάστημα και τη στήριξη που δίνουμε τόσο ένα στον άλλο, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Και Δήμαρχε, πόσο μάλλον και στα επαγγέλματα δεν σας που... Ακούω, δεν σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα, Δήμαρχε? Κύριε Όχι, δεν Μασταρινέ. σας ακούω. Βαθιά πολύ. Ναι. Θα φωνάξω, θα τακτοποιήσουν οι συνάδελφοι. Πολύ βαθιά σας ακούω. Πόσο μάλλον τώρα, Δήμαρχε, που τα άτομα τα οποία εργάζονται στους τομείς της υγείας μας χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και να σκεφτούμε ότι και στους επαρχιακούς δήμους τα περισσότερα άτομα είναι ηλικιωμένοι, οπότε μας χρειάζονται ακόμα περισσότερο. Τους παρακαλούμε, τους ζητάμε, τους απαιτούμε, όπως βγαίνουν και οδηγίες, να μην κυκλοφορούν, άρα θέλουν την βοήθειά μας. Εμείς είμαστε εκεί, νομίζω εσείς παρακολουθείτε καλύτερα από όλους τις δράσεις μας. Υπάρχουν όλες οι δομές στήριξης, ακόμη και ψυχολόγος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους συνανθρώπους μας. Δήμαρχε, από ό,τι βλέπουμε και ενημερωνόμαστε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζεται και το έργο της απολύμανσης των δημοτικών κτηρίων, έτσι δεν είναι, των δημόσιων κτηρίων. Δήμαρχε, με ακούτε? Για και ναι. Και δρόμο. Οπότε... Ναι. Διαμερίσματα αρκεί να σταματήσουν οι βροχές, διότι και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε βροχές. Οπότε σιγά σιγά θα περάσουμε, θεωρώ, από όλα τα χωριά μας. Ναι. Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε επίσης, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής σας, του Δήμου Βυσσαλτίας, έχουν συμμορφωθεί στα μέτρα? Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέρουμε, αλλά πιστεύω πως μπορούμε ακόμα καλύτερα και γι' αυτό τους παρακαλώ όσο γίνεται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις είτε με αυτοκίνητα είτε με τα πόδια που είναι άσκοπες. Γίνονται οι λαϊκές με το ελάχιστο αριθμό των παραγωγών και των εμπόρων σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και την καθαριότητα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους κατοίκους να μην μετακινούνται, να μην βγαίνουν βόλτα στη Λαϊκή ή οπουδήποτε αλλού για να βγουν. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχουν οι μέρες και οι ώρες που μπορούν να το κάνουν αυτό σιγά σιγά και σταδιακά, όπως το ίδιο και με τις συντάξεις. Ότι αυτές τις μέρες είχαμε τις συντάξεις και είδαμε σε μερικές περιπτώσεις αρκετό συνωστισμό. Καλά είναι να κάνουμε λίγο υπομονή, δεν είναι ανάγκη να πληρωθούμε σήμερα, μπορούμε να το κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, ούτως ώστε να μην έχουμε τόσο πολύ συνωστισμό. Μάλιστα. Ούτε τόσο μετακινήσεις. Τώρα και κάτι άλλο. Ναι, πείτε μου. Να συμπληρώσω, αν θέλετε, ξέρω ότι η συμμόρφωση με τα αυστηρά ομολογωμένως μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας εξυπηρετεί, πρέπει να ξέρουμε όλοι, ένα και μοναδικό σκοπό. Την προστασία
της δικιάς μας υγείας και της δημόσιας υγείας, του συνανθρώπου μας. Mm-hmm. Οι στιγμές που διανύουμε πρέπει να το καταλάβουμε όλοι καλά, χρειάζονται μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από όλους μας. Γι' αυτό καλό τον καθένα μας να αναλάβει την ευθύνη που το αναλογεί, περιορίζοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες. Μένουμε στο σπίτι. Αυτό είναι το σύνθημα και αυτό πρέπει να γίνει και πράξη. Διότι έτσι μένουμε ασφαλείς, φροντίζουμε την υγεία μας, φροντίζουμε την υγεία των συγγενών μας, των συνανθρώπων μας, δεν εκθέτουμε σε κίνδυνο τους δικούς μας ανθρώπους, δεν εκθέτουμε σε κίνδυνο κανέναν. Και όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, πρέπει να είμαστε όλοι μας εκεί παρόντες, όλες ώστε να ξαναβρεθούμε πάλι από κοντά και να ξεχάσουμε όλη αυτή την περιπέτεια. Λίγο νωρίτερα στα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, ο συνάδελφός σας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είχε πει ότι επειδή μέχρι και σήμερα το απόγευμα υπήρχε αρκετός κόσμος στην παραλία Θεσσαλονίκης, θα έπαιρνε απόφαση προκειμένου να σφραγίσει την παραλία. Στο Δήμο Βυσαλτίας υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει συνάθρηση πολιτών και σκέφτεστε κάτι ανάλογο να πράξετε? Ευτυχώς όχι σε αυτό το βαθμό. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο πολύ η μετακίνηση του πληθυσμού. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι νομίζω ότι σε καλό επίπεδο. Απλά πάντα αυτό το καλό είναι και το καλύτερο. Ακόμα λίγο αν περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, θεωρώ ότι θα αγγίξουμε το άριστο. Μάλιστα. Πάντως σήμερα, Δήμαρχε, επειδή ο κορονοϊός υπάρχει στη χώρα, υπάρχουν και κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις διαδικασίες των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε διαπεριφορά στο Δημοτικού Συμβουλίου Βυσαλτίας. Έγινε νωρίτερα η συνεδρίαση? Τι ακριβώς συνέβη και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία? Ναι, κύριε Κόντα, γνωρίζετε ότι δεν μπορούν να σταματήσουν τα πάντα όλα εξαιτίας του κορονοϊού. Εμείς είχαμε σήμερα μια συνεδρίαση η οποία κανονικά έπρεπε να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως λόγω των καταστάσεων αντιπολίτευσης ζήτησε μια εβδομάδα αναβολή, να πάμε πιο πίσω για να ενημερωθεί καλύτερα από τις υπηρεσίες όσο γίνεται στα θέματα και να κάνουμε την συνεδρίαση σήμερα διαπεριφοράς. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις εξαιτίας του κορονοϊού, τρεις είναι οι τρόποι που μπορεί κάποιος να κάνει συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη συλλογική συνεδρία συλλογικού οργάνου. Μία είναι και κλεισμένο των θυρών, που κανείς δεν το επιθυμούσε από ό,τι μιλήσαμε. Μία με τη διάσκεψη, που αυτή τη στιγμή εμείς δεν είμαστε έτοιμα και ξεκινήσαμε στην πλατφόρμα της ΚΕΔ. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που μπήκαν στην πλατφόρμα της ΚΕΔ. Δεν ήμασταν όμως ωστόσο έτοιμοι και υπάρχει και μια δυσκολία, διότι από ό,τι είδαμε δεν έχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι υποστηρικτικό υλικό, είτε υπολογιστές είτε τηλέφωνα smartphone για να μπορέσουν να συνδεθούν, και έτσι αναγκαστήκαμε σήμερα και κάναμε την τρίτη επιλογή που είναι διαπεριφοράς από το τηλέφωνο. Οι συνεδρίες ήταν πολύ καλή, θα έλεγα, ήταν το Προεδρείο παρόν με τη γραμματεία, τηλεφωνούσαν στους συμβούλους οι οποίοι είχαν πάρει τα θέματα τους εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, ήταν ενημερωμένοι, έγιναν ισοφορές και νομίζω όλα κύλησαν πάρα πολύ καλά και ομαλά. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ πάντα ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.